Στον Πτελεό Μαγνησίας. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφός μας, η Πολίνα η Κολοκοτρώνη. Πάμε σας παρακαλώ να συνδεθούμε με την Πολίνα την Κολοκοτρώνη. Είμαστε στον αέρα τώρα. Καλημέρα, Πολίνα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από το Πτελεό. Είμαστε εδώ έξω από το σπίτι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, όταν τα ξημερώματα της Δευτέρας ξύπνησε εδώ η γειτονιά από τις φωνές της κόρης του. Ο κύριος Βασίλης είναι γειτονάς του, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έτρεξαν εδώ για να βοηθήσουν. Κύριε Βασίλη, θα μας πείτε λίγο την κατάσταση, πώς ξυπνήσατε καταρχήν το πρωί, ακούσατε να φωνάζει άκουσα μια φωνή γυναική να λέει βοήθεια, 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 σώστε με. Εκείνη τη στιγμή πητάχτηκα τα γυναίκα μου, περατήκαμε έξω. Βγήκα από την πόρτα, μόλις βγήκα από την πόρτα και δεν το βρήκα στον δρόμο. Λέω, τι έγινε κοπελιά, τι συμβαίνει. Μου λέει, ο πατέρας δεν είναι καλά, ο πατέρας δεν είναι καλά. Φεύγει, έρχεται κάτω, μπαίνει μέσα στο σπίτι εδώ πέρα, μετά από λίγο έρχομαι και εγώ από εδώ, βλέπω το κορίτσι να κάνει τεχνικά πάνω κάτω, πάω και εγώ, προσπαθούσα να κάνω τεχνικές από στο στήθος σου, μετά από λίγο ανέβηκα με τα πόδια πάνω εγώ πάλι, ήρθε και η γειτόνισσα η οποία και αυτή γνωρίζει με λίγα πράγματα, προσπαθήσαμε από εδώ, το ένα το άλλο κάναμε, αλλά μάλλον ο άνθρωπος πρέπει να έχει φύγει πιο μπροστά ακόμα. Έφυγε άδικα, εντάξει, τι να πω κι εγώ, ένα τραγουδιστή πολύ καλό χαρακτήρα, συνθέτη, αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει τόσο καλά. Εσείς ήσασταν εδώ, τον βλέπατε, ερχόταν πολύ τακτικά εδώ, γιατί εδώ ξεκουράζω. Εδώ το βλέπαμε, εντάξει, είχα μια καλή μέρα, τον Αντάλλο, βλέπόμαστε, όχι πάντα, αλλά ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν ήσυχο, έμπαινε, έβγαινε τον Αντάλλο, εντάξει, είχε άλλε παρέε, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Εμεί προσπαθήσαμε σαν γείτονε. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλήμα. Αλλά μετά ήρθε η ώρα, παράδειγμα, πήρε μετά ένα γείτονα, πήρε τηλέφωνο στον Αλμερό, εκεί δεν είχαν τα πράγματα, δεν ήταν για να καθίσουν μετά και πήραν από Βόλου. Το νεοφόρο ήρθε κατευθείαν. Ήρθε αμέσως. Δεν λέω δεν ήρθε. Να, ορίστε. Ήρθε, επειδή υπάρχει και μια αντιπαράθεση, Πολίνα μου, οπότε, μετά, για το ΕΚΑΒ, υποεδίν που έλεγε δεν ήρθε ασθενοφόρο. Το ΕΚΑΒ κανονικά ότι ήρθε κτλ. Ορίστε. Ήρθε αμέσως το ασθενοφόρο, λέει ο άνθρωπος. Νίκο, έφτασε εδώ το ασθενοφόρο περίπου 45 λεπτά μετά την κλίση και ο χρόνος αυτός θεωρείται σύντομος. Αν αναλογιστεί κανένας βέβαια ότι είχε να διανύσει και 70 χιλιόμετρα από το Βόλο και μάλιστα τα τελευταία χιλιόμετρα ο δρόμος εδώ προς το χωριό δεν είναι και ιδιαίτερα καλός. Είναι επαρχιακός δρόμος με αρκετές στροφές. Έτσι λοιπόν η ανακοίνωση που έχει βγάλει το ΕΚΑΒ είναι ότι έφτασε αρκετά σύντομο. Βέβαια υπάρχουν και οι καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ ότι υπήρξε καθυστέρηση. Υπάρχει όμως και η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας που καλεί όσους ανεύθυνα καταλογίζουν ευθύνες να σεβαστούν τη μνήμη του νεκρού. Προφανώς, Πολίνα μου, εννοούν ότι η ΠΟΕΔΗΝ εννοεί ότι θα μπορούσε να υπάρχει ασθενοφόρο. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο άλλο Αλμυρό, πιο κοντινό σημείο να υπάρχει νομίζω, ασθενοφόρο, κάποιο κέντρο υγείας, δεν ξέρω. Μήπως κάτι τέτοιο εννοούν. Υπάρχει το κέντρο υγείας του Αλμυρού στο Βόλο. Είναι πιο κοντά. Νομίζω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει και εκεί ασθενοφόρο, αλλά δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω αν είναι επανδρομένο με ασθενοφόρο το κέντρο υγείας του Αλμυρού. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να περιμένουμε να μιλήσει η ίδια η οικογένεια για αυτό το θέμα και να μην προτρέχουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε δει να σηκώνει τέτοιο θέμα ακριβώς, η οικογένεια. Δεν έχουμε δει να υπάρχουν τέτοια παράπονα. Ποια είναι η οικογένεια σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε την Πολίνα Κολοκοτρώνη, την Πολίνα Κολοκοτρώνη που ήταν μαζί μας και τον κύριο Τσιούνη. Εξαιρετικό ρεπορτάζ.